Έχουμε κοντά μας και τον Νίκολα τον Παπαδόπουλο. Coach, μετά από μια μεγάλη νίκη επί του Απόλλωνα, έρθει ήττα από την Ομόνια. Κάποιος μπορεί να την έλεγε εκτός προγράμματος, βάσει του τι προσπαθείτε να κάνετε φέτος. Καταρχήν, συγχαρητήρια στην Ομόνια για τη δίκαιη νίκη της. Όντως, προερχόμαστε τον από ένα μεγάλο ντέρπι που κερδίσαμε στα σημεία. Και όπως φάνηκε στο γήπεδο, δεν πήγαμε πολύ συγκεντρωμένοι στην αρχή, απαιτητικοί για να πάρουμε την νίκη. Η Ομόνια το ήθελε παραπάνω και αυτό φάνηκε καθαρά και από τα rebound του πρώτου δεκαλέπτου που ήταν στο 17-8 και εκεί έκτισαν μια διαφορά η οποία βασικά η ομάδα μας δεν είχε το καθαρό μυαλό για να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση που βρήκαμε μπροστά μας και μοιραία ήρθε το αποτέλεσμα. Είδαμε στο δεύτερο μήχρονο πλησιάσατε, φτάσατε στο καλάθι. Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσε να γυρίσει το σκορ. Ναι, να σου πω, όταν παίζεις ένα παιχνίδι, το παιχνίδι είναι 40 λεπτά. Προσπαθώ αυτό από την αρχή που ήρθα στην ομάδα να βοηθήσω να αλλάξει αυτή η νοοτροπία που υπάρχει. Καταρχήν δεν αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι από την αρχή όπως φάνηκε σοβαρά. Προσπάθησα τις δύο μέρες να επιστήσω την προσοχή στους παίχτες. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Όταν πλέον έγινε η προσπάθεια ήταν αργά. Οι παίχτες της Ομόνιας είχαν περισσότερο ζήλο, θα έλεγα, μέσα στο παιχνίδι. Και εκεί που φτάσαμε στα κρίσιμα σημεία, νομίζαμε ότι θα κερδίσουμε το παιχνίδι στην επόμενη κατοχή. Αυτά είναι σκληρά μαθήματα σίγουρα που γίνονται και μαθαίνουμε μέσα στο γήπεδο, αλλά από αυτά γιγαντώνονται οι ομάδες. Υπάρχει επόμενη μέρα, πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα, να δουλέψουμε σκληρά μέσα στο γήπεδο, να διαχειριστούμε τις νίκες ή τις ήττες καλύτερα. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Σήμερα κέρδισε αυτός που το ήθελε περισσότερο.